στον τοίχο. Α, ναι, από εδώ είχαμε το Απόλλωνα. Να πού είσαι στο σπίτι, τώρα ή κάτι. Το βάθος, υπάρχει ένα σημείο που το τοίχος του Απόλλωνος έχει μία οπή τέτοια. Εγώ θα έρθω αργά, δεν θα κάνεις τίποτα. Σε ένα ψηλό επίπεδο, από εκεί μπαίνεις. Τι θες να κάνεις, τι θες. Κατεβαίνεις προς τα κάτω. Έχεις αντιγάδι μου. Ναι. Επικίνδυνα, θεοσκότεινα. Κατάλαβες ότι χρειαζόμουν. Πας δεξιά, προχωράς και αρχίζει και κάνει με άνδρα. Με άνδρα, μέσα στο σκοτάδι. Πες το λίγο, λέω, πιο σιγά. Δεν μπορώ, εγώ θα έρθω το πράγμα και αργά. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όταν λοιπόν περνάγανε, εκεί βάζανε τα μικρά παιδάκια από αυτή την οπή που ήταν 12χρονα και τα είχαν φέρει οι γονείς γιατί είχαν διαστητικότητα, βλέπαν όνειρα, νιώθανε και τους φέρνανε εδώ για να μπορέσουν να γίνουν ιερείς ή ιερείες μέχρι τα 18 τους εδώ και να πάρουν γνώσεις, σπουδές κτλ. Λοιπόν, και έτσι βγαίνανε το ιερατείο στο ναό εδώ. Λοιπόν, μπαίνοντας τα παιδάκια και κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή μέσα στο λαβύρινθο, μέσα στο, πώς το είπαμε, μέανδρο, το σχήμα, κάποιο από αυτά τα παιδάκια άνοιγε μία πορτούλα, κλακ, και το αρπάζανε. Ή ένιωθε ότι θέλει να ακουμπήσει εδώ, ακουμπούσε και έβλεπε ότι... και του λέγανε έλα. Έμπαινε λοιπόν μέσα εκεί, δεν έβγαινε από τα σκαλοπάτια που του είχαν κόκκινο χαλί. Καταλαβαίναν οι γονείς ότι το παιδάκι αυτό θα ανήκει πια στο ναό. Ότι το πήρε ο Απόλλωνας και οι ιερείς. Το επόμενο παιδάκι πέρναγε, δεν καταλάβαινε, έβγαινε. Έβλεπε το κόκκινο χαλί και χαμογέλαγε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Του λέγανε κάτσε, πήγαινε εκεί με τους γονείς σου και θα σου πούμε μετά. Τα παιδάκια λοιπόν που απομονώνονταν κάτω από το ναό, από την κατεβάσια του Απόλλωνα, αυτά τα παιδάκια τα ρωτούσαν οι ιερείς αν θέλουν να μείνουν εδώ στο ιερό. Αν λέγανε ναι, δεχόντουσαν δηλαδή τα παιδάκια, παραμένανε. Καλούσαν τους γονείς και τους λέγανε θα το αφήσετε το παιδί, έχει χάρισμα. Το κάλεσε ο Απόλλωνας. Μπήκε μέσα από την καταπαχτή και την κρύπτη. Θα το αφήσετε, παρακαλούμε να σας το μεγαλώσουμε. Χωρίς να έχετε. Θα έρχεστε όποτε θέλετε να το βλέπετε. Και αν παίρνανε και τη συμφωνία των γονέων, το κρατούσανε. Είτε ήταν αγόρι, είτε ήταν κορίτσι. Αν δεν παίρνανε τη συγκατάθεση από τους γονείς, το επιστρέφανε και το αφήνανε να πάει στη δουλειά του. Έτσι λοιπόν έβγαινε το ιερατείο, με επιλογή, αλλά και με διαστητικότητα. Καταλαβαίνανε ποιο παιδάκι θα πάει να ακουμπήσει. Πώς νιώθανε. Οι δύο γονείς έπαιρναν ζωή. 12. Ναι, 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 ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργούσανε από τα 12 έως τα 18, αυτό το εξάχρονο, εδώ στην ουσία ήταν πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή τους διδάσκανε όλες τις σημαντικές τέχνες που υπάρχουν, ακόμα και αυτό που λέμε σήμερα χαρτιά, καφές, υδρομαντία, βοτσαλομαντία και όλα αυτά, όλα αυτά τελόντουσαν εδώ. Άσχετα αν έχουμε μείνει στην Πυθία που λένε... που λένε ότι η Πυθία καθότανε πάνω από τον τρίποδα και κάμπλιζε, μασούσε φύλλα, όλα αυτά είναι βλακίες. Άμα μασίσει κανένας από εσάς φύλλο Δάφνη, θα πάει στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση. Αν πάρει μία μυρωδιά από Δάφνη, θα πάθει δύσπνοια και θα μπορεί να το χάσουμε. Δεν υπάρχει καν. Καθόταν η Πυθία που ήταν τίτλος, δεν ήταν το όνομα κάποιας γυναίκας και είχε πάρει τον τίτλο από τον Πίθωνα. Που σκοτώθηκε εδώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η Πυθία όταν έπαιρνε από το δόρυ, το άνοιγμα, από το χάσμα όπως το λέγανε, και μάλιστα το έχουν βρει επιστήμονες ότι αυτό το χάσμα είναι κάπου εδώ μέσα στο νερό και αυτό το νερό πάει στην Καστάλια. Οπότε το χάσμα και μπορεί να ήταν... φτάνει και μέχρι την Κόλπο και ξανά προς ναι, τα πίσω. Ναι, 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 ναι. Πάει και έρχεται. Ναι, ναι. Και το 90 έχει έρθει ένας κοιμικός αρχαιολόγος και τοξικολόγος και βρήκαν λίγο ότι ενώ πρωταρχικά το αναιρέσανε το 1804 ότι όντως είναι τοξικά αυτά που βγαίνουν. Μεθάνιο. Εθάνιο, και αυτά δημιουργούσαν. Ναι. Στην ουσία πάντα η Πυθία μπορεί να έλεγε να έλεγε, έτσι. Δεν ήταν εκτός αυτού. Προσέξτε, δεν ήταν εκτός αυτού. Δεν ήταν μαστουρωμένη.